Ήδη όλοι οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι και είχαμε μέχρι τώρα, αλλά και θα έχουμε ουσιαστικότερες παρεμβάσεις που θα στενοχωρήσουν το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων. Το πακέτο το οποίο έχει εισαγάγει στη Βουλή η κυβέρνηση και το οποίο συζητείται αύριο και κατάκρον επιφέρει μεγάλες αλλαγές και μεγάλες μειώσεις σε όλα τα είδη των συντάξεων, και στις κύριες και στις επικουρικές και στις μερισματικές και στα υπάπαξ. Άρα λοιπόν όλοι θα πληγούν. Αναφορικά με τους αυτούς που παίρνουν σήμερα σύνταξη, η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα νομικό τρίκ. Το κρατάει τη μείωση των καταβαλωμένων συντάξεων, την κρατάει ως προσωπική διαφορά, με συνέπεια οι μειώσεις να επέλθουν τα 5 χρόνια μετά τα 18. Αυτό θα δούμε αν θα ψηφιστεί. Υπό αυτή την έννοια, η κυβέρνηση έχει δεχτεί στο ασφαλιστικό ολόκληρη την ατζέντα των δανειστών και το βασικό και για εσάς, γιατί ξέρω ότι και εσείς μάχεστε για το κοινωνικό πόρο του Ταμείου κλπ. Είναι ότι από εδώ και πέρα το κράτος θα εγγυάται μόνο την Εθνική Σύνταξη. Δεν θα εγγυάται τίποτα άλλο πέρα από την Εθνική Σύνταξη. Όλο το κομμάτι του ανταποδοτικού, της κύριας σύνταξης, τις επικουρικές, τις μερισματικές και τα υπάπαξ, θα το εγγυώνται τα ταμεία. Αλλά τα ταμεία σε αυτή την κατάσταση, μετά τις αλυσιδωτές λαιλασίες που έχουν υποστεί τον αποθεματικό τους, δεν θα αντέχουν. Συνεπώς θα πηγαίνουμε, αν ψηφιστεί αυτό το σχέδιο, το οποίο εγώ δεν εύχομαι να ψηφιστεί, το αντιμάχουμε, θα πάμε σε μεγάλες μειώσεις, διαρκείς μειώσεις. Η επιλογή των δανειστών είναι η βίαιη επιδοματοποίηση των συντάξεων. Δεν θέλουν συντάξεις των επιπέδων που δίνει σήμερα η πολιτεία. Τις θέλουν μικρές συντάξεις να αντιστοιχούν στα οικονομικά μεγέθη που οι δανειστές έχουν συμπιέσει. Αυτό είναι το... η απάντησή μου, κυρία. Θεωρείτε ότι οι αλλαγές που επέρχονται θα είναι βιώσιμες και ή θεωρείτε ότι στρέφουν και τον κόσμο στην ιδιωτική ασφάλιση ώστε να έχει ένα μεγαλύτερο ποσό? Εγώ ως καθηγητής πανεπιστημίου δεν μπορώ να πω ότι ο κόσμος πρέπει να στραφεί στην ιδιωτική ασφάλιση, διότι μάχουμε υπέρ της δημόσιας, συνταγματικά κατοχυρωμένης, υποχρεωτικής δημόσιας ασφάλισης. Το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικό του θέμα, αλλά εγώ γι' αυτό μάχομαι. Από την άλλη άποψη είναι ότι οι συντάξεις δεν θα διασωθούν ούτε με αυτή την ψευτομεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, αλλά θα έχουμε διαρκείς μειώσεις λόγω της ρήτρας που σας είπα, ότι δηλαδή το κράτος θα αφήνει μία εθνική σύνταξη για τον καθένα και την καθεμιά και θα αφήνει το ΙΚΑ να δίνει το επιπλέον κομμάτι. Θα αφήνει το ΤΣΟΕΑΘ να δίνει το επιπλέον κομμάτι. Θα δίνει τον ΟΑΕ μέσα στον ενίο φορέα τον ΕΚΠΑ, γιατί όλα τα ταμεία πάνε σε ένα ενίο φορέα. Έτσι πάμε σε διαρκείς μειώσεις. Γιατί? Διότι οι εισφορές δεν μπορούν να στηρίξουν το σημερινό επίπεδο των συντάξεων. Οι εισφορές λόγω της μεγάλης ανεργίας, το ότι λείπει δηλαδή 1.000.000 εισφορές από εργοδότες και εργαζόμενους, στερεί από τα ταμεία κατ' έτος 3-4 δις. Άρα λείπουν χρήματα για να στηριχθεί το σημερινό επίπεδο των συντάξεων. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, αλλά σε αυτό δεν ενδίδει η Τρόικα, πιέζει για μεγαλύτερες παραβάσεις στο συνταξιωτικό, χωρίς να αναλαμβάνει τις δικές της ευθύνες η Τρόικα, διότι με δικές της πολιτικές, όπως με το κούρεμα των αποθεματικών, όπως με τη μεγάλη ανεργία, όπως με τη μεγάλη μείωση των ιδιωτικών μισθών, στερήθηκαν πόροι από τα ταμεία. Η στέρηση είναι τέτοια και τόση που δεν μπορεί να εγγυηθεί το σημερινό επίπεδο των συντάξεων. Κύριε καθηγητά, για εσάς το σύστημα είναι αναδημιουργικό ή κεφαλαιοδοτικό, όπως τώρα ετοιμάζεται? Το σύστημα, πολύ καλή ερώτηση και σημαίνει ότι το παρακολουθείτε το θέμα. Το σύστημα πρέπει να παραμείνει σε ένα ολοκλήρωτο κοινωνικό κράτος όπως είναι το δικό μας, διότι δεν ανεπτύχθη όπως το άλλα δυτικό ευρωπαϊκά κράτη. Έστω παρά το ότι δεν ολοκληρώθηκε το ελληνικό κοινωνικό κράτος, πρέπει να μείνει ένα διερευνητικό. Διότι εάν φύγει η κοινωνική κμάδα του ασφαλιστικού συστήματος, πάμε σε πλήρες ανταποδοτικό και σε μια αγορά εργασίας θρηματισμένη όπως είναι, ελαστικοποιημένη όπως είναι,
που γεννάει μόνο φτηνούς εργαζόμενους και μικρούς μισθούς, το ασφαλιστικό σύστημα δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Υπ' αυτή την έννοια, πρέπει πάση θυσία να παραμείνει αναδιανεμητικό σε όλα τα κλιμακιά του και όχι μόνο στα κατώτατα, αλλά κυρίως στα κατώτατα. Θέλω να μας πείτε αν σε αυτούς που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα για συνταξιοδότηση, τους συνιστάτε να καταθέσουν άμεσα τα χαρτιά τους ή να περιμένουν λίγο. Θεωρώ ότι πρέπει όσοι έχουν θεμελιώσει χθες, σήμερα να φύγουν. Διότι το νέο σύστημα θα παράγει μειώσεις συντάξεων πάνω από 30%. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι πολλοί και εσείς από δικοί σας συνάδελφοι, ότι και δικοί μου εργατολόγοι, δεν έχουν καταλάβει τη σφοδρότητα αυτού του άθλιου συστήματος που δυστυχώς και τα 5 κόμματα του μνημονιακού τόξου έχουν φορτώσει στην πλάτη αυτού του περήφανου λαού. Υπό αυτή την έννοια, μέσα από τα κανάλια πρέπει να κάνετε μάχη να μην περάσει αυτό το άθλιο σύστημα της βίαιης φτωχοποίησης, της βίαιης επιδοματοποίησης των ελληνικών συντάξεων. Δεν είναι κίνημα πολιτικό, είναι θύμα κοινωνικό και επιστημονικό. Με 100 περίπου επιστήμονες ενημερώνουμε τον κόσμο τα κοινωνικά ζητήματα, το ασφαλιστικό. Αλλά δεν προσβλέπουμε σε πολιτικές πρωτοβουλίες, τα προβλήματα είναι δύσκολα, παρακολουθούμε και κυρίως ενημερώνουμε πηγαίνοντας στις τοπικές κοινωνίες με δικά μας χρήματα, χωρίς αμοιβή, και ενημερώνουμε τον κόσμο για το ασφαλιστικό και το κοινωνικό ζήτημα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, μαζί με το επιτελείο του, τον φίλο τον Διονύη τον Τονέρα και τον έτερο Μητρόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Μητρόπουλο. Μαζί με έναν κύριο που δεν εργάζει το Στάμο, ναι, που για πολλαπλή φορά ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και αφιλοκερδώς έρχονται να παρουσιάσουν και να εξειδικεύσουν το νέο φορολογικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έχει εισάγει στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Κυβέρνηση, που η δική μας αίσθηση και νομίζω την αίσθηση και της κοινωνίας είναι ένα ασφαλιστικό λεμιτόμο και για αυτούς που σήμερα κάνουν σύνταξη, αλλά κυρίως για τα νέα παιδιά που μαστίζονται για 6 χρόνια από την αναργία, που πλέον η κοινωνική ασφάλιση και η σύνταξη και η ποιότητα ζωής αποτελεί όνειρο και θα έλεγα ότι γι' αυτό έχουμε και μέσα ένα μερίδιο ευθύνης, κύριε καθηγητά, συνδικαλιστικά αλλά και πολιτικά. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει σήμερα να μας διαφορτίσετε με τα χώρα σας, ώστε να μπορέσουμε με μεγαλύτερη θέληση, με ενότητα που δεν ήταν δεδομένο στο προηγούμενο διάστημα, με μαζικότητα και αλληλεγγύη να αντιμετωπίσουμε αυτό το νομοσχέδιο των νομοκυριακών που έρχεται στον πρώτο μήνα. Του κράτου δεν μου το έβγαζε το βιβλίο, γιατί μου λέει το τέλο του κοινωνικού κράτου, μου λέγει ο Γιβάνη ο γέρο του εκδοτικού ήχου, πώ τολμά μου λέει τέτοιο τίτλο. Πώς θα υποδεχτούν οι συμπατριώτες μας ένα βιβλίο το τέλος του κοινωνικού κράτους και να έχεις μια πορτόζα και να θρηματίζεται η εργασία, η ασφάλιση, παιδεία, περίθαλψη, υγεία. Αυτό έλεγα. Τον επόμενο χρόνο, όταν βγήκε το πρώτο ασφαλιστικό, ήρθαμε άλλες 500 σελίδες και λέω ασφαλιστικό αμηδέν. Και εδώ είχα υπότιτλο «Το τέλος των συντάξεων». Και μου λέει θα βάλω ο Λιβάνης το μέλλον των συντάξεων. Και έτσι εγώ έχω ασφαλιστικό αναμηδέν και αντί το τέλος των συντάξεων που έβαλε για να το κυκλοφορήσει το μέλλον των συντάξεων. Αυτό το 10. Πέρασε το 11, το 12, το 13, το 14, το 15 και το 16 φτάσαμε τώρα και ξανά το ασφαλιστικό. Στους δύο πρώτους ασφαλιστικούς νόμους, τον 38-63 και τον 38-65 του 10, ο πρώτος αφορούσε τον ιδιωτικό τομέα, ΔΕΚΟ, και ο δεύτερος το δημόσιο και τα σώματα ασφαλείας. Στην εισηγητική έκθεση των νόμων αναφερόταν η δέσμευση της τοπικής κυβέρνησης ότι καμία άλλη μεταρρύθμιση δεν θα γίνει μέχρι το 2030
και ότι οι συντάξει στην ισχυρική έκθεση. Και ότι οι συντάξει είναι εγγυημένε όλε στο επίπεδό του μέχρι το 2030. Ύστερα πάραμε 11 μειώσει και ήρθε η νέα κυβέρνηση, η οποία έκανε μια σκληρή παρέμβαση που κατέβασε την κατώτατη σύνταξη από 4,86 στα 3,92. Στα μουλοχτά βράδυ μεσάνυχτα ήταν, 14 Αυγούστου, όταν ψηφιζόταν το μνημόνιο, ο Χαϊκάνης, υπουργός εργασίας τότε, υπέγραψε την υπουργική απόφαση που κατέβασε κατά 100 ευρώ την κατώτατη σύνταξη. Η 4,86 την πήγε 3,92. Και έχασε η κατώτατη σύνταξη το κοινωνικό της κομμάτι. Αυτό που λέγαμε χρόνια τώρα και εσείς στα συνδικάτα, την κοινωνική συμβολή του κράτους στους κατωτατώ συνταξιού, σε αυτούς που παίρνουν τις μικρότερες συντάξεις. Από 4,86-3,92 και τώρα η κυβέρνηση λέει με 20 χρόνια στα 3,84 και στο 67ο ή με 20 χρόνια στα 62 αν θέλει η κυρία ο κύριος, αλλά θα πάρει 100 ευρώ πάλι κάτω, 78 και θα πάει στα 3,45. Με 15 χρόνια λοιπόν και με 20 χρόνια, ανεξάρτητα αν είναι τα ίδια χρόνια, εάν βγει 5 χρόνια νωρίτερα ή αργότερα, θα πάρουν μεγάλο ποσοστό μείωση της σύνταξης σε σχέση με αυτό.